Ξεκινήσουμε το eye makeup. Έχω ήδη βάλει τη βάση. Έχω βάλει και το. Έχω μάλλον κάνει και το contour. Έχω φτιάξει και τα φρύδια μου. Έβαλα τη πούδρα μου για να σταθεροποιηθεί το make-up που έχω ήδη χτίσει και θα ξεκινήσουμε με το eye make-up. Λοιπόν, αυτή την παλέτα θα χρησιμοποιήσω σήμερα, της W7. Λέγεται Bangkok Nights. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και θα χρησιμοποιήσω σήμερα μόνο αυτή την παλέτα. Έχω βάλει ήδη concealer γύρω από τα μάτια, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί καλύτερα το make-up και να έχει πιο μεγαλύτερη ένταση. Πρώτα θα βάλουμε αυτό εδώ το χρώμα και θα το βάλουμε σε όλη την επιφάνεια και θα το βάλουμε σε όλη την επιφάνεια του ματιού. Ξεκινάμε έτσι. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ για transition color και θα το πάμε ακριβώς εδώ. Με το ίδιο πινέλο θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα εδώ και πάλι θα το βάλω στην έξω γωνία και σιγά σιγά θα πάω προς τα επάνω. Δεν θέλει πολύ μεγάλη ποσότητα όταν το κάνεις αυτό εδώ. Αναλόγως τώρα πόσο σκούρο το θες, το μάτι, μπορείς να προσθέσεις αυτό εδώ ή απλά συνεχίσεις και χρησιμοποιείς τη σκιά αυτή εδώ και δημιουργείς πιο μεγαλύτερη ένταση. Είναι καλύτερο και προτιμότερο να πάτε σιγά σιγά και να το χτίσετε έτσι, παρά να βάλετε πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόν στο πινέλο και να το συνεχίσετε αυτή την κίνηση. Επειδή εγώ θέλω να δημιουργήσω περισσότερη ένταση στο βλέμμα μου, θα το συνεχίσω και θα χρησιμοποιήσω το λίγο πιο σκούρο σκιά στην παλέτα. Ωραία. Για τελευταίο, αναλόγως τι θέλετε να κάνετε, αν θέλετε να δώσετε λάμψη στο βλέμμα που εγώ προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλω στο τέλος αυτό στο κάτω μέρος του βλεφάρου για να δώσει περισσότερη φωτεινότητα στο βλέμμα μου. Θα το κάνω το μποναριστά. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τη μάσκαρα W7, το Argan Eyes. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το Cheeky Trio.
που είναι μια από τις αγαπημένες μου παλέτες της W7. Είναι 3-1. Τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Τα χείλια έχω επιλέξει τις Lip Twister σε χρώμα Merlot. Να κρατήσουμε το μακιγιάζ μας και να έχει μεγαλύτερη ιδεάκια. Θα βάλουμε τώρα το fixer. Απλά κρατάμε απόσταση, κάνουμε ένα spray, αφήνουμε λίγο να στεγνώσει και να ξαφνιστεί και είμαστε έτοιμοι.